ότι πουλείται βιολογικό στο χαρτισμένο. Εγώ δεν είμαι. Παρόλο που ακόμα εξαιρετικά αξιόλογοι άνθρωποι ξέρουμε ότι θα έρθουν, δεν έχουν έρθει, όμως πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν φταίνει και οι υπόλοιποι, όπως ήρθανε. Κάποιοι με γνωρίζουν, κάποιοι δεν με γνωρίζουν. Είμαι ο Κωνσταντίνος Χανασιώτης, ο πρόεδρος της Ακαδημίας της Μόντων Πολιτισμών. Δεξιά μου και αριστερά μου, δύο εμβληματικά πρόσωπα σχετικά με τον μηχανισμό των αντιπιθύρων. Ο καθηγητής Γιάννης Σιραλάκης, που πιστεύω ότι, όχι εγώ το πιστεύω, όλοι το πιστεύουμε, χωρίς την αιμονή του για την ανάδειξη, την επιστημονική ανάδειξη, από το τεχνολογικό αριστουργήματος σε ελληνιστικής περιόδου, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Στο δεξιό μου πάλι, ο επίσης καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής, Κυριάκος Ευσταθίου, ένα εμβληματικό πρόσωπο στην ανακατασκευή πιστού και λειτουργικού αντιγράφου του μηχανισμού των αντιπιθύρων. Ο μηχανισμός των αντιπιθύρων είναι ο πρώτος, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής της ανθρωπότητας. Σημαίνει δεν δούλευε με δορυφόρους, όπως σήμερα, δεν ήταν ψηφιακός, αλλά ως αναλογικός έκανε αυτά που δηλώνει και ο τίτλος ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής. Αυτά όμως δεν θα τα πω εγώ. Αυτά γραφεί ο κύριος Σιραλάκης, ο κύριος Ευσταθίου. Επειδή δυστυχώς από το χώρο του υπολογιστήματος των αντιπιθύρων έχουν περάσει διάφοροι άνθρωποι, άλλοι πανεπιστημιακοί, άλλοι όχι, δηλώνοντας ό,τι δηλώνει ο κάθε επικρανέμενος καμιά φορά, έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι οι Έλληνες φτιάξαν τους χαραξίες και τέτοια. Θέλω να τονίσω τη σημαντικότητα ως προς την ανακατασκευή ακριβών αντιγράφων. Όταν λέμε ακριβών αντιγράφων, εννοούμε ότι έχουν πιστοποιηθεί επιστημονικώς και λειτουργούν ως και σήμερα. Έχουν γίνει όλα τα τεστ, όχι από μένα βέβαια, έτσι, που δείχνουν ότι θα μπορούσαν να λειτουργούν και ένα άλλο, όπου υπάρχει αυτό το σύμπαν. Γι' αυτό όμως θα συζητήσουμε άλλο. Θέλω να αναφέρω πάνω που δεν είναι εδώ πέρα και ένα άλλο εμβληματικό πρόσωπο, γιατί θα ξεχωρίσουμε, εγώ τουλάχιστον, με την πρωτοβουλία του, αυτού που. Να ονομάσω, αν μη τι άλλο, αυτού οι οποίοι με ζέστη επιμονή και οι ειδοί σαν αλλιώ μα που λένε την υποβολή μα, με προσωπικά έξοδα, στηρίξανε την μελέτη, δεν θα πω την έρευνα, θα πω τη μελέτη εδώ, του μηχανισμού των αντιπιθύρων και προχώρησε σε πολύ σημαντικέ ανακατασκευέ που λειτουργούν όπω λέμε και σήμερα. Δεν είναι παρόμοιο, ο ελληνικό και αυτό, είναι ο Διονύσης ο Κρυάλης. Ζει στην Αθήνα. Ξεκίνησε περίπου την ίδια εποχή, ίσως λίγο νωρίτερα από τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος εκτίμησε με κάθε τρόπο το εργαστήριο που παραχώρησε η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου και σήμερα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα που εδώ μπορεί να μας φαίνονται και πάρα πολύ, αλλά το έργο για να κατασκευάσει ο Κυριάκου βρίσκονται σε πολλά ξένα μουσεία και ιδρύματα. Θέλω να το ξαναπώ, παρόλο που ελέγχθη μια φορά, είναι πιστά και λειτουργικά αντίγραφα. Λειτουργούν δηλαδή όπως λειτουργούσαν επειδή κατασκευάστηκαν. Επίσης θέλω να πω ότι ένας επίσης συντελεστής της αναδείξεως του μηχανισμού μπήκε τώρα στην αίθουσα. Είναι ο Αλέξανδρος Τούρδας, ένας εξαιρετικός νέος αρχαιολόγος. Είναι της εταιρείας Εναλλήνων Αρχαιοτήτων, είτε βουτυχτής, βήτης, αλλά αρχαιολόγος. Και ο οποίος μας συνεισέφερε στην ανάδειξη του υπολογιστή με κάποια εξαιρετικά άρθρα. Μια και μίλησα για άρθρα, που ήταν αυτό ο σκοπό μου, πρέπει να μιλήσουμε για εκκλησιών και ψευδονίμων μου. Καρπό όλη αυτή τη προσπάθεια που κάναμε και η οποία εποάστηκε μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με κοινή συνέργεια τη Πολυτεχνική Σχολή, τη Σχολή Θετικών Επιστημών, Σιραλάκη, Θετικών Επιστημών, Ευσταθίου Πολυτεχνική Σχολή, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Σπύρος Παυλίδης, σε μια προπόσκαφη λίγο παραπίσω, ο πρόεδρος, και ψυχή επίσης του Μουσείου, και της Ακαδημίας της Μόντων Πολιτισμών. Είναι ένα ψηφιακό βιβλίο που είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή εργαλείο στον διεθνή χώρο, για να καταλάβει κανείς την υπολογιστή. Είναι ένα ψηφιακό βιβλίο, δηλαδή ένα CD, 550 περίπου σελίδων,
όσον αφορά τα άρθρα, με εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, φωτοθήκη και που τα άρθρα που δημοσιεύονται είναι, έχουν περάσει όλα από κρίση και δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά. Και επίσης είναι υποχρεωτικά στην ελληνική διαδικασία. Εκεί ενώ δεν έχει σημασία, αλλά επιλέξαμε ότι και αυτό το ένα βίντεο στην ελληνική διαδικασία δεν αντί. Δεν πωλείται, δεν πωλείται αυτό. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το συζητήσουμε, μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Θεσμών και Πολιτισμών, νομίζω ότι της Πολιτισμικής, νομίζω ότι είναι σίγουρο, και να τα πει. Θα βγάλουμε σε λίγες μέρες μια αναθεωρημένη έκδοση, γιατί πώς τα δικαιή είναι, και μετά αυτό λέγεται Corpus Opere 1, δηλαδή σώμα έργων 1. Δηλαδή και το 2 που βάλετε στην ομιλία άρθρα, επίσης με αποκλήσει, μόνο ξένο. Τα χωρίσαμε λίγο έτσι. Εγώ δεν θα ήθελα να πω, παρόντως βλέπετε στον κόσμο, εκτός αν με ρωτήσετε κάποια πράγματα, θα ήθελα να ακούσουμε την κυρία Νίκη Τσιλιπάκου, που πάρει από τον πόνο μας φιλοξενεί εδώ πέρα και συμβάλλει με κάθε τρόπο. Η απόψη είναι πια ένα αφιερωμένη στον υπολογιστή των αντιπλήρων, δηλαδή θα δούμε μόνο ντοκιμαντέρ ή animation με την επιστημονική υπευθυνότητα, αλλά και ιδιαίτερα έμπληκτα, θα έλεγα. Και όταν τελειώσουν τα ντοκιμαντέρ αυτά, που θα δούμε, ο κύριος Ευσαφίδης θα μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το, η ανακατασκευή του και θα έχουμε ένα ελεύθερο διάλογο με όσους θέλουν να μιλήσουν μαζί μας. Το θέμα αυτό. Αν υπάρξει ερώτηση και για μένα, το προφέρω να πει ότι εγώ μπορώ να μιλήσω, να διευκρινίσω δηλαδή, μόνο για τα πολιτικά συστήματα σε σχέση με την επιστήμη της εποχής. Δηλαδή, πώς προέκυψε ο μηχανισμός. Δεν έχω άλλη εξειδίκευση και δεν μπορώ να μιλήσω. Κυρία Τσιλιπάκου, θα σας ακούσουμε.